Νικολάου Αλαβάνος. Δραστικό σύμφωνα για το άσυλο και τη μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκλητικά βαφτίζουν αλληλεγγύη το διαμοιρασμό της καταστολής και των απελάσεων στα κράτη-μέλη. Ενισχύεται η πολιτική εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών στα κράτη πρώτης εισόδου, ενσωματώνοντας και επεκτείνοντας την απαράδεκτη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αφήνοντας άθικτο τον κανονισμό του Δουβλίνου που προμηνύει νέες μόριες, κλειστές φυλακές, τις οποίες καταδικάζουν με τον αγώνα διαρκείας τους συνισιώτες, αλλά και νέες δοκιμασίες και βάσανα για πρόσφυγες και μετανάστες. Οι επαναπροωθήσεις με την εμπλοκή της Frontex, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και μεταναστών, προκαλούν ερωτηματικά που δεν απαντώνται από τον μπαλάκι ευθυνών μεταξύ κυβέρνησης και Frontex, ούτε με ομάδες εργασίας δήθεν διόρθωσής της, ενώ η δράση της αναβαθμίζεται στρατιωτικά και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα κάθε κράτους, αναλαμβάνοντας φύλαξη των συνόρων. Να κλείσουν όλα τα κέντρα υποδοχής. Και να μην φτιαχτούν άλλα, να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφερόμενοι σε ανθρώπινες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, προκειμένου με γρήγορες διαδικασίες να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους και να αιτηθούν άσυλο.